Οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης από τις κεντρικές φυλακές για το σχέδιο δολοφονίας του Ανδρονίκου φέρεται να έδινε κατάδικος. Βάσει νέας μαρτυρίας, συνομιλούσε με τον ύποπτο που εν τέλει τράβηξε τη σκανδάλη. Η μαρτυρία ακούστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστήριου Λευκωσίας, το οποίο έκρινε την περαιτέρω κράτηση των 10 υπόπτων. Το ρεπορτάζ είναι της Ζήνας Κωνσταντίνου. Για ακόμη μια φορά στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν οι κεντρικές φυλακές. Κατάδικος των κεντρικών φυλακών φέρεται να έδινε οδηγίες σε πρόσωπα για να εκτελέσουν το Δημητρούη. Σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφάλισαν οι αρχές, ο ύποπτος 7 στην υπόθεση, ο οποίος είναι κατάδικος των κεντρικών φυλακών, φέρεται να συνομιλούσε με τον αρχικό υποψήφιο εκτελεστή του Ανδρονίκου για να τον εκτελέσει, αλλά λόγω του ότι φοβήθηκε και δεν τον πυροβόλησε, ολοκλήρωσε τη δουλειά ο ύποπτος 6. Παράλληλα, ο κατάδικος φέρεται να επικοινώνησε με βιντεοκλήση από κινητό τηλέφωνο μέσω των κεντρικών φυλακών με τον φερόμενο εκτελεστή του Ανδρονίκου, αναζητώντας τον ύποπτο 5, ο οποίος φέρεται να ήταν στενός συνεργάτης του, αφού στο παρελθόν του είχε αναθέσει και πάλι μια δουλειά, στέλνοντάς του πιστόλι. Εν όψη της μαρτυρίας που εξασφάλισε η αστυνομία στις 5 Μαΐου, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα έρευνας στο κελί του υπόπτου 7 στην πτέρυγα 8α, όπου οι αρχές εντόπισαν χειρόγραφες σημειώσεις με τηλεφωνικούς αριθμούς και ονόματα του υπόπτου 1, φερόμενου ως ηθήνοντα νου, και του υπόπτου 6, φερόμενου ως εκτελεστή του Ανδρονίκου. Μετά από τη νέα μαραθώνια διαδικασία που διεξήχθη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, η δικαστής ενέκρινε την κράτηση και των 10 υπόπτων για την απόπειρα φόνου κατά του Ανδρονίκου. Συγκεκριμένα, η δικαστής, παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους ενέκρινε το αίτημα της αστυνομίας, ανέφερε πως, εν όψη του ανακριτικού έργου που υπολείπεται για τη διερεύνηση της υπόθεσης καθώς και της εύλογης υπόνοιας για ανάμειξη των υπόπτων στο εν λόγω περιστατικό, έκρινε ότι ο χρόνος των 8 ημερών είναι δικαιολογημένος. Κοκτέιλ ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκαν στο αίμα του Τανσού Τσιτάν, ο οποίος δολοφονήθηκε εντός των κεντρικών φυλακών στις 27 Οκτωβρίου του 2022. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημόσια κατήγορο Χάρης Καραολίδου, ο Τσιτάν φέρεται να ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών, αφού σύμφωνα με αιματολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν από το χημείο του Ινστιτούτου Γενετικής, βρέθηκαν οι ουσίες της κοκαίνης και της μεθαμφεταμίνης. Προβληματισμό δημιουργούν οι συνεχείς αποκαλύψεις για τα εγκλήματα που ενορχιστρώνονται πίσω από τα τείχη των κεντρικών φυλακών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ότι οι φυλακές αποτελούν άνδρο εγκληματικών ενεργειών είναι η περίπτωση εμπρισμού του κακουριοδικίου στη Λεμεσό το 2021, όπου υπόδικος των κεντρικών φυλακών, ο οποίος κατηγορείται για παραγωγή κρίσταλ, διέταξε μέσω βιντεοκλήσης άλλο πρόσωπο να κάψει το δικαστήριο, προκειμένου να εξαφανιστούν τα τεκμήρια που τον ενοχοποιούσαν. Κατά τα άλλα, οι φυλακές μας έπαιζαν και στο Netflix. Αναμένουν τους όρους εντολής και τις διατυπώσεις για